Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα το πρωί συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Βόντερ Λέγεν, ολοκληρώνοντας τις πρώτες επίσημες συναντήσεις του με τους νέους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε το υποδιαπραγμάτευση πολιο... πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις ανησυχίε της, καθώς αφορά τα κονδύλια τα οποία θα παραχωρηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιαίτερα στα θέματα της πολιτικής συνοχής, της κοινή αγροτικής πολιτικής και του μεταναστευτικού, όπου εξήγησε στην κυρία Φοντελέγεν ότι λόγω της μεγάλης δροής των προσφύγων και των ετητών ασύλου στην Κύπρο, οι συνθήκες επιβάλλουν την αύξηση των κονδυλίων τα οποία θα, θα λάβει η Κύπρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρε επίσης διάφορα θέματα που αφορούσαν επιμέρους θέματα, όπως το θέμα του φαγγέλου για το χαλούμι. Και η κυρία Βόντε Λέγεν αντιμετώπισε θετικά τα αιτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα έδωσε οδηγίες να επισπευθεί η εξέταση του φαγγέλου για το χαλούμι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέχεια συζήτησε και ενημέρωσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξελίξεις στον Κυπριακό, τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας τόσο στην αποκλειστική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και στην περίκλειστη ζώνη και περιοχή της Αμοχώστου, εξηγώντα ότι ενέργειες σαν αυτές δεν πρέπει να μην αντιμετωπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό με τρόπο που η Τουρκία να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να μείνουν οι ενέργειες της χωρίς κυρώσεις. Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται από την Κύπρο ε, να έχει ευέλικτη στάση στα θέματα που αφορούν τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και τα κονδύλια τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση παραχωρεί τόσο στην Τουρκία όσο και στους Τουρκοκυπρίους. Ε, στόχος δεν είναι η αποκοπή των κονδυλίων αλλά θα πρέπει τόσο η Τουρκία, όσο και κάποιοι των Τουρκοκυπρίων να αντιληφθούν ότι ενέργειες σαν αυτές συνεπάγονται κόστη. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε και σε αυτό το θέμα απόλυτη κατανόηση και έχουμε διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρξει στενή συνεργασία στο θέμα αυτό με την Επιτροπή και την ιδία την Πρόεδρο της Επιτροπής, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν και ενέργειες εκ μέρους όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθηνε επίσημη πρόσκληση προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επισκεφθεί την Κύπρο. Η... Πρόεδρος της Επιτροπής την πρόσκληση και θα καθοριστεί η ημερομηνία της επίσκεψης της μεταγενέστερο στάδιο. Το πρωί επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Ντόναλτ Τούσκ, με τον οποίο συζήτησαν το Κυπριακό, τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας, και αναφέρθηκε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία με λεπτομέρεια στι ενέργειες τη Τουρκία τόσο στην αποκλειστική οικονομική μα ζώνη, όσο και στα θέματα τη περίκληση αμοχώστου. Ευχαρίστησε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, τον κύριο Τούσκ, για τη συνεχή σταθερή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και ο κύριο Τούσκ διαβεβαίωσε ότι σταθερά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα στηρίζει τις θέσεις της Κύπρου.